Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω όπως μπορείτε να μας βλέπετε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tvpavla10.gr. Να καλωσορίσω, σας το έχω ήδη πει αρκετές φορές, αλλά να σας πω για μια ακόμη φορά πως αυτή την ενότητα θα κουβεντιάσουμε με την κυρία Ηλιάνα Στέφου, η οποία κατέρχεται υποψήφια στο νομό Τρικάλων με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Να την καλωσορίσω και βέβαια για μια ακόμη φορά να της ευχηθώ καλή επιτυχία αλλά και καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλό τρέξιμο, γιατί έχει αρχίσει πια η αντίστροφη μέτρηση και αυτή η μάχη με το χρόνο, επιτρέψτε μου να πω πως κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ίσως είναι πιο δύσκολη η μάχη με το χρόνο από ότι είναι η εκλογική αυτή μάχη. Εγώ χαίρομαι που ξανά είμαι εδώ πέρα μαζί σας και όντως ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας πολύ. Γιατί είναι σύντομος, αλλά εντάξει, τρέχουμε. Θα δούμε. Θα δείτε τώρα, κοντός ψαλμός, πώς θα πάμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, που λέει και ο λαός. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι σας χάρηκα πάρα πολύ την Παρασκευή το βράδυ. Όταν κάνοντας την εβδομαδιαία βόλτα μου στην Ασκληπίου, γιατί δεν μου επιτρέπει και πάρα πολύ ο χρόνος, ήρθα και στο Καπρίνος και σας είδα και πραγματικά σας χάρηκα και σας ζήλεψα να έχετε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά εκτός από τη Νιώτη, που θεωρώ ότι ήταν πολύ φυσιολογικό να είναι μαζί σας, είδα έτσι και αρκετούς εκπροσώπους από τις μεγαλύτερες γενιές. Άρα λοιπόν και το πέρασμα, αλλά και γενικότερα το κάλεσμα, βρήκε πολλαπλούς αποδέκτες. Βρήκε. Η συγκέντρωση που έγινε για την γνωριμία εμένα και μέσω εμένα του κόμματος, είχε απήχηση, ήρθε κόσμος, ήρθανε φίλοι, ήρθανε άγνωστοι. Μιλήσαμε, γνωριστήκαμε, ήπιαμε το ποτάκι μας χαλαρά, όπως είπαμε. Από παρέα σε παρέα κινήθηκα. Και ήταν πολύ όμορφα, το διασκεδάσαμε κιόλας. Ήταν έτσι ένα χαλαρό κλίμα, αν και δεν ταιριάζει πολύ το πολιτικό με το χαλαρό, αλλά όμως ήταν κάτι όμορφο. Για μένα, εσένα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή που κάτισα παραελάχιστα, αλλά και αυτό το μήνυμα το πήρα. Έμοιαζε με ένα, θα έλεγα, πάρτι γενεθλίων, έμοιαζε με μια γιορτή και κάθε άλλο παρά με αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να έχουμε ως εικόνα προεκλογικών συγκεντρώσεων. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν αυθόρμητο, αλλά και πάρα πολύ έτσι όμορφο. Επέλεξα να κάνω αυτή την εκδήλωση γιατί κάτι τέτοιο μου άρεσε να κάνω. Έτσι θα μπορούσα άνετα να μιλήσω με τον κόσμο εγώ προσωπικά. Και ήρθα και το έκανε και το χάρηκε και ο κόσμος. Πάρα πολύ. Φεύγοντας, έπαιρνα έτσι μηνύματα ωραία, ότι το ευχαριστηθήκαμε και χάρηκαμε που ξέρουμε από κοντά και μιλήσαμε. Και ήταν έτσι όλο, πολύ γεμάτο, πολύ γεμάτη η βραδιά, όμορφη. Ίσως είναι και μια απαρχή για το πώς πρέπει σιγά σιγά και να αλλάξει αυτή λοιπόν η προεκλογική περίοδος, αλλά να μπούμε και σε μια διαφορετική διαδικασία, γιατί και οι εκλογές, πέρα από το πολιτικό τους μήνυμα, πρέπει να στέλνουν και ένα άλλο μήνυμα κοινωνικότητας, ανθρωπιάς, επικοινωνίας. Επικοινωνίας η οποία βασίζεται στον αυθόρμητο λόγο, στον άνθρωπο και όχι στα κλισέ και στα ξύλινα λόγια. Ναι, συμφωνώ. Αυτό επιδίωξα και εγώ και το έκανα. Όπως είπα, μιλήσαμε πολύ απλά. Σαν να είμαστε όλοι μια παρέα. Αυτό κινηθήκαμε. Και βέβαια να πω εδώ ότι δύο ακόμα πράγματα χαρακτήρισαν αυτή τη συγκέντρωση. Πρώτον, το πανέμορφο το φωτεινό σου χαμόγελο που έτσι αγκάλιαζε τους πάντες, αλλά. Να πω εδώ ότι και όλα τα άτομα που στελεχώνουν το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας έχουν έτσι μια έμφυτη ευγένεια και έναν πολύ όμορφο τρόπο και να σε πλησιάζουν και να σου μεταφέρουν τις θέσεις τους. Και αυτό νομίζω ότι αυτό το εισέπραξα και εγώ καταλάβεις. Και, εγώ το εισέπραξα είναι εκείνο το βράδυ. Με πλησιώναν έτσι με αγάπη και μεγαλύτερη ηλικία, όπως είπατε. Και καλά, εκτός από τους φίλους μου και άγνωστοι που ήρθαν νέας ηλικίας, αλλά και μεγαλύτεροι, μου λέγανε από καρδιάς, κορίτσι μου, μακάρι να πάνε όλα καλά. Στο ευχόμαστε. Ελπίζουμε σε νέα άτομα να τραβήξουν μπροστά με τις νέες ιδέες. Και το χαιρόμουν. Και έτσι άκουγα από πιο μεγάλους ανθρώπους από καρδιάς λόγια και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια, τι σημαίνει για σας, κυρία Στέφου, το να πάτε καλά και πώς μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό και ποσοτικά και ποιοτικά? Όπως έχω ξαναπεί, ότι έχω ξεκινήσει με βάση να πάει καλά το κόμμα, ο σύνδεσμος. Θα είμαι ικανοποιημένη με ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, με την έννοια ότι αυτό που προσπαθούμε και έχουμε μιλήσει σε κάποια άτομα και μας έχουν προσεγγίσει πάλι κάποια άτομα, να έχει ανταπόκριση να το δούμε ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν θέλω, να το πω έτσι, μιας και έχω κάνει το δικό μου προσωπικό αγώνα, να πάρω κάποιους ψήφους απλά για να τους πάρω και να μην έχουν νόημα. Γιατί είναι γνωστοί μου, γιατί οτιδήποτε άλλο. Θέλω, γιατί μέσω εμένα έχουν γνωρίσει το σύνδεσμο και πραγματικά η ψήφος θα πάρει
κάποια αξία εκείνη τη στιγμή. Τώρα, άμα μιλήσουμε για ποσοστά, εγώ δεν έχω πει. Μακάρι να μπει ο σύνδεσμος στη Βουλή, γιατί είναι 5 μηνών κόμμα και είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά το ελπίζουμε και εγώ μόνο και μόνο από Τρίκαλα βλέπω δυναμική. Μακάρι να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Από ό,τι κατάλαβα, λέτε ότι κάθε ψήφος σε εσάς, αλλά και γενικότερα στο Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, θα το μεταφράσετε σε πολιτική ψήφο. Δεν θέλετε δηλαδή ψήφους απλά φίλων γνωστών, ψήφους ανθρώπων που απλά σας γνωρίζουν. Σίγουρα. Θέλετε να έχει πολιτική διάσταση. Γνωρίζουν, είναι πιο εύκολο να μ' ακούσουν. Και να εκτιμήσουν και τον άνθρωπο που βάζει μέσα του συνδέσμου. Αλλά για μένα έχει αξία, επειδή πλέον πρέπει να κοιτάμε ποιον πολιτικό φορέα στηρίζουμε, γιατί αυτός μας εκπροσωπεί στη Βουλή, να πιστέψεις αυτό. Γιατί και εγώ γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ, για να πιστέψουν εμένα μόνο και μόνο, για να πιστέψουν και στο σύνδεσμο. Τις απόψεις σου, τις προγραμματικές σου θέσεις, όλα. Για να τις ξαναπούμε λίγο, τις απόψεις του συνδέσμου, τις προγραμματικές θέσεις. Αν μιλήσουμε για το καταστατικό, λέμε κάποια βασικά πράγματα που λέμε. Κανείς πρώην και νυν βουλευτής δεν έχει θέση σε βουλευτικές εκλογές. Δεν θέλουμε άτομα που να έχουν ασκήσει πολιτικό αξίωμα. Δηλαδή άτομα που να ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση του σήμερα της χώρας. Μετά λέμε ότι η μέγιστη διάρκεια είναι 8ετία. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος 8 χρόνια που θα είναι στη Βουλή μπορεί να δώσει στο έπαρκρον ό,τι καλό μπορεί να δώσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι άξιοι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν, γιατί μετά γίνεται συνήθεια, λέμε, κάπως έτσι. Ακόμα λέμε κατάργηση της σύνταξης των βουλευτών και των αιρετών οργάνων. Ο καθένας από το επάγγελμα που είχε εισόδημα μέχρι στιγμής από εκεί να βγάζει τη σύνταξή του και όχι από την θέση του βουλευτή. Ακόμα λέμε ότι και ο μισθός των βουλευτών, εμείς σαν κόμμα λέμε ότι δεν θα πηγαίνει όλος στον βουλευτή, αλλά το μισό μέρος του βουλευτή και το άλλο μισό, το καταστατικό μας λέει ότι θα πηγαίνει σε οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τα άτομα εν ώρα έργου από σώματα ασφαλείας. Αυτό είναι για αρχή. Ας πάνε καλά τα πράγματα και μετά να πάει και σε άλλα έτσι προβληματικά, ας πούμε, προβληματικές οικογένειες. Τώρα, αυτό που είπατε ότι, και το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, δεν θέλετε να συμμετέχουν στο σύνδεσμο, το βάλετε και όρο στο καταστατικό, άτομα τα οποία έχουν ασκήσει εξουσία, είχαν γίνει βουλευτές. Ναι. Επειδή έγινε αρκετή συζήτηση για την πιθανότητα προεκλογικής συνεργασίας, δεχθήκατε έτσι προτάσεις. Να το πω αθλητικά, ασφιχτικό press, man to man, ναι, ναι. Για, από άλλες πολιτικές δυνάμεις, από άλλους σχηματισμούς, για να προχωρήσετε στην προεκλογική συνεργασία. Ναι. Γιατί δεν το κάνατε έτσι πράξη, τι ήταν αυτό που σας... Γιατί είμαστε νέοι στον χώρο και δεν θέλουμε να επηρεαστούμε από άλλες ιδέες ή να μας επηρεάσουν, να φθαρούμε. Γιατί δεν πιστέψαμε 100% σε αυτή τη συνεργασία. Και από τη στιγμή που δεν πιστέψαμε, ίσως να μας επηρεάζει και αρνητικά στη συνέχεια αυτό. Θέλουμε όσο μπορούμε, είναι αρχή ακόμα, και λέμε μακάρι να μπούμε, αλλά όσο μπορούμε να είμαστε αυτοί που είμαστε και καθαροί. Τώρα δεχτήκαμε προτάσεις γιατί είμαστε ένα σύνδεσμο ο οποίος έχει πολύ οργάνωση όλη την Ελλάδα. Το είδανε και γι' αυτό μας προσέγγισαν. Αυτό που έχουμε κάνει στις 5 μήνες παντού σε όλη την Ελλάδα, να υπάρχει οργάνωση τέτοια, είναι δύσκολο να το κάνει κάποιο νέο κόμμα. Και γι' αυτό έγινε προσέγγιση, πιστεύω. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι αυτός ήταν ο δύσκολος δρόμος που επιλέξατε. Γιατί ναι. Ο εύκολος δρόμος αντικειμενικά θα ήταν να κάνετε μια συνεργασία με τα κόμματα που σας το πρότειναν και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να μπείτε στη Βουλή υπό μορφή συνεργαζόμενων κομμάτων. Και να είναι πολύ πιο σίγουρος, αν θέλετε, ή εύκολος ο δρόμος της πολιτικής παρουσίας. Μετά όμως είναι και η στιγμή της απολογίας, άμα συνεργαστείς κιόλας. Καλώς να μπεις, αλλά και ουσία μερικές φορές λες, αυτός είναι ο λόγος να μπω ή να κάνω κάποια πράγματα πραγματικά. Άρα για σας λοιπόν δεν είναι αυτός ο σκοπός το να τόσο μπείτε νέοι στην που είμαστε, στη μακάρι Βουλή. Να μπούμε, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός, άμα είναι να αλλοιωθούμε ή να μας κατακρίνουν για άλλα πράγματα στην πορεία. Οι δυσκολίες θα είναι συγκεκριμένες βέβαια και υπαρκτές την επόμενη μέρα, είτε μπείτε είτε δεν μπείτε. Ναι. Αν μπείτε, που σας το εύχομαι ολόψυχα, θα έχετε τον αέρα ενός κόμματος που με το καλημέρα μπήκε στη Βουλή. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, ίσως μπορεί να σας δημιουργήσει και τάσεις
αλαζονίας, επιτρέψτε μου να πω. Απ' την άλλη μεριά, το να μην πείτε στη Βουλή σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστείτε με πολύ έτσι πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο το ποσοστό που θα συγκεντρώσετε και να το αξιοποιήσετε για την μεθεπόμενη μέρα, που πολλοί εκτιμούν ότι δεν θα είναι και πολύ μακριά. Ναι, αυτό εκτιμούμε κι εμείς, ότι πιθανόν δεν θα είναι μακριά οι επόμενες εκλογές. Αλλά σε περίπτωση που δεν βγούμε, για μας εξακολουθεί ο δρόμος να είναι δύσκολος. Γιατί είμαστε νέο κόμμα χωρίς χρηματοδότηση, όπως έχω πει, και ό,τι γίνεται, γίνεται από τα μέλη μας. Οπότε παρατείνεται η καλή θέληση των μελών να μας συντηρεί. Πώς μπορείτε άραγε, δηλαδή, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κάνετε τόσα πολλά ως κόμμα? Γιατί όντως πριν από λίγο καιρό ιδρυθήκατε. Έχετε γραφεία σε όλη την Ελλάδα, έχετε υποψηφίους με συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα. Αυτό και μόνο είναι ένα επίτευγμα. Είναι επίτευγμα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αληθινό. Εγώ έτσι το εξέλαβα και όταν το γνώρισα το κόμμα. Είναι τόσο αληθινό, τόσο φανερά όλα μπροστά σου, τα οικονομικά, τα πάντα, τα οποία σε καλούν να πεις ότι εγώ θα προσπαθήσω με αυτό το κόμμα να είμαι μαζί του, γιατί δεν έχω ούτε να κερδίσω, ούτε να χάσω, ούτε να κερδίσω από μένα κάπως δόλια, κάπως περίεργα. Είναι όλα καθαρά. Τέλος. Κρύβει και ένα ρομαντισμό, βέβαια. Ναι. Και είμαι ρομαντική, γι' αυτό και εγώ. Το κάνει πιο όμορφο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, θέλω λίγο να μείνουμε και στον τίτλο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, αλλά και στους προτεργάτες. Και να πω εδώ ότι με όσους συζητάω και αναφέρομαι στο κόμμα σας, το πρώτο που λένε είναι το κόμμα που ίδρυσαν οι Απόστατοι. Ναι, είναι πιο εύκολο. Είναι έτσι, το ίδρυσαν, ναι, όπως το είπατε, το ίδρυσαν. Δηλαδή ήταν η αρχική ιδέα των Αποστράτων. Ήταν μια σειρά του 81, η οποία ήταν σειρά από την Ευελπίδων, οι οποίοι είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν ένα κόμμα με βάση τη δεδομένη κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, που δεν άντεχαν άλλο. Μετά όμως βρήκανε συμπαραστάτες και από σώματα ασφαλείας, από Απόστατους κατά κύριο λόγο, όπως λέμε. Αλλά όπως έχουμε πει, αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Και η οργάνωσή τους είναι μπροστά, είναι οργανωτικοί άνθρωποι, αλλά έχει στηριχτεί από πολίτες. Και το 70% καταγεγραμμένα στο σύνδεσμο είναι απλοί πολίτες, με την έννοια ότι δεν έχουν την ιδιότητα του Αποστράτου, γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες. Αυτό. Έτσι. Έχει ανοιχτεί λοιπόν ο σύνδεσμος σε όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα. Ναι. Όπως και εγώ, που φαίνεται ότι δεν έχω κάποια σχέση με τον χώρο παρά μόνο από την οικογενειακή μου παράδοση. Εσείς βέβαια είστε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά και που πίστεψαν στις αρχές και στις ιδέες του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας. Στα 25 βάσει συντάγματος επιτρέπεται το εκλέγεστε, εσείς 25 και κάτι. Περιμένετε δηλαδή να έρθει το κάτι για να καταφέρετε. Ο κύριος Ευγενίδης από την Καρδίτσα που είναι υποψήφιος μου είπε ότι το έχω ψάξει, Λιάννα μου, λέει, είσαι πιο νέα πανελλαδικά. Μου λέει, είσαι πιο νέα πανελλαδικά που βάζει. Εντάξει, τώρα, μια που αναφέρεται στον κύριο Ευγενίδη, ο οποίος συμμετέχει στο ανώτατο όργανο του κόμματός σας, οφείλω να πω πως η παρουσία του και εδώ, κάναμε δύο φορές συζητήσεις, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πάρα πολλών τηλεθεατών. Και οφείλω να πω ότι με βάση και την εμπειρία του, αλλά και την επαγγελματική του ιδιότητα, ήταν πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές οι προτάσεις που έκανε. Και είναι ένα δείγμα γραφής το ότι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας δεν είναι απλά ένα κόμμα που ιδρύθηκε για να, έτσι, για να ικανοποιήσει τα καπρίτσια, ας πούμε, κάποιον. Αλλά ιδρύθηκε με σκοπό πραγματικά να κάνει παρέμβαση και να προσφέρει. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το συμπέρασμα που έχει βγει και από τη δική σας παρουσία και από τον κύριο Ευγενίδη, αλλά και από τους εκπροσώπους του κόμματος που τους φιλοξενήσαμε εδώ. Ο κύριος Ευγενίδης είναι ένας αξιόλογος κύριος, τον έχω γνωρίσει, έχουμε βρεθεί αρκετές φορές. Και όντως, επειδή είναι και μέσα τα πράγματα στην Αθήνα με το Νότο Πολιτικό Συμβούλιο, βλέπει τα πράγματα από την αρχή που τέθονται τα θέματα, πώς πάμε, ποιες είναι οι προγραμματικές θέσεις, πώς θα βρούμε λύση και με όλους τους αρμόδιους που έχουμε στην Αθήνα. Και το έχει, είναι εκεί για να υπάρχει και ο κύριος Ευγενίδης με τον τρόπο του, για να πάει μπροστά ο σύνδεσμος και τώρα να δώσει λύση στα θέματα. Τώρα, για να πάμε λίγο στη δική σου υποψηφιότητα. Πώς πορεύτηκες την τελευταία φορά που μιλήσαμε, τι έχεις έτσι σχεδιάσει για τις επόμενες μέρες?
Αυτό που κάνω και αυτό που θα κάνω είναι ότι έχουμε ένα περιπτώσιο στην Ασκληπιού. Πηγαίνω εκεί πέρα για να μιλάω και με τον κόσμο, γιατί δεν με γνωρίζουμε. Είμαι ένα νέο άτομο. Πολλοί δεν με ξέρουν καν καθόλου και φατσικώς, οπότε θέλουν να με δούνε ποια είμαι. Μετά στο γραφείο του συνδέσμου που εκεί μπορεί να με βρίσκουν. Και πάω και στα χωριά, όπως έχουμε πει, όχι με ραντεβού, αλλά ίσως με κάποιο γνωστό που έχω και κάπως συναντιόμαστε. Και χθες ήμουν στο Νεοχώρι. Εκεί κάναμε και τον αγώνα μας πάλι. Πήγαμε, ενημερώσαμε όσο μπορούσαμε από τον κόσμο. Θα εξακολουθήσουν επαφές και εξορμήσεις και τις επόμενες μέρες. Ναι, θα συνεχίσουν. Μοιράζω το χρόνο μου όπως μπορώ παντού για να βρίσκουν όλοι. Κάτω από ένα φίλτρο που δεν μπορεί να το θεωρήσει κανείς αμυγός πολιτικό, θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς πήγε μέχρι τώρα έτσι εμπειρία και πώς βίωσες αυτόν τον αγώνα. Τι έχεις εισπράξει από τον κόσμο, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ανεξαρτήτου ηλικίας. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί επιμένω σε αυτό που λέω, πέρα από την νιώτη, είναι και το γεγονός ότι δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι έχεις αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος πολιτικό φίλτρο που έχει προκύψει μέσα από μια διαδρομή ετών. Άρα έχεις πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ χαίρομαι που δεν έχω πολιτικό φίλτρο. Γι' αυτό ακριβώς και το επισημαίνω. Ναι, και βασικά ο κόσμος με αντιμετωπίζει. Όταν το συναντάω άμεσα, με είναι άγνωστος, έχει μία καχυποψία να μ' ακούσει πρώτα απ' όλα. Ποια είμαι, τι είμαι, γιατί είμαι και νέα και πολλοί δεν πιστεύουν στον νέο άνθρωπο, αλλά και άλλοι πάλι έχουν όλη την καλή πρόθεση να πιστέψουν. Εντάξει, με τα λεγόμενά μου, πώς μιλάμε, καλά τα πάμε. Το κερδίζω τον κόσμο. Τώρα εντάξει, και εγώ το βλέπω και από το περίπτερο, ότι αν πάνε να δώσει ένα φυλάδιο που περνάνε, κοιτάνε, γιατί δεν το ξέρουν, τι είναι αυτό που βλέπω εδώ πέρα, σταματάνε. Άμα καταλάβουν από το κόμμα των Βοστράτων, άλλοι έχουν μία άρνηση, καλημέρα σας, γεια σας, και άλλοι κάθονται και μιλάμε. Με αυτούς που συζητάτε. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι αυτό το επίπεδο. Με αυτούς που συζητάτε, που έχετε συζητήσει μέχρι τώρα, πού εστιάζουν τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους, τα ερωτήματά τους? Κατά κύριο λόγο, το πρώτο που μας λένε, δεν θέλουμε άλλο τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν θέλουν άλλο αυτοί που κυβέρνησαν τόσα χρόνια και μας έχουν φέρει εδώ πέρα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Μακάρι να το πράξουν, γιατί και εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι υπάρχουν και άλλα τρία λόγα κόμματα, τα οποία μπορούν να βγουν μπροστά, και όπως και το δικό μας κόμμα, ο Σύνδεσμος. Και αυτό προσπαθούμε. Και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Και το αστείο ήταν ότι άκουσα και σαν ανέκδοτο που λένε: εγώ θα ψηφίσω ένα μικρό κόμμα. Ποιο λέει, άλλο το Πασόκ, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Τι πλέον έχει γυρίσει σε αστείο. Αστείο που πιθανόν να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα όμως. Δεν είναι τόσο έτσι. Κάποτε μπορεί να θεωρεί να το έβλεπε κανείς ότι ήταν ένα είδος χιούμορ, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι αλλάζουν. Βέβαια, υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσο θα δημιουργηθούν αναχώματα και τα μεγάλα κόμματα, εντός εισαγωγικών μεγάλα κόμματα, θα καταφέρουν να κρατήσουν ένα μέρος, μεγάλο ή μικρό, από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Σίγουρα, παντού υπάρχουν και παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Βλέπετε ως κόμμα να εισπράτετε εσείς ένα μέρος από αυτό που λέμε λαϊκή δυσαρέσκεια, ένα μέρος από αυτό που θέλει να εκφραστεί ως ψήφος διαμαρτυρίας, ως ψήφος εκτόνωσης ή ακόμα και ως ψήφος προοπτικής? Ναι, το καταλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που άλλος έρχεται και λέει: θέλω να ψηφίσω ένα μικρό κόμμα, και σαν αρχή έρχεται με αυτή την οτροπία, άσχετα που μετά μπορεί να του αρέσει ο Σύνδεσμος με αυτά που βλέπει, αλλά η πρώτη του κίνηση είναι να πει ότι θέλω να ψηφίσω ένα μικρό κόμμα. Αυτό κατευθείαν δείχνει ότι έχει μια δυσαρέσκεια και θα πάει σαν άμυνα σε κάτι μικρό. Το βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτό κινείται όλες τις μέρες που ακούγεται. Μικρό κόμμα. Τώρα, σαν αντίδραση. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε άλλη φορά. Οπότε θα σας δώσω την ευκαιρία να απευθυνθείτε και στον κόσμο. Γιατί να ψηφίσουν λοιπόν οι Τρικαλνοί που μας βλέπουν αυτή την ώρα Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας? Και βέβαια από την ώρα που θα ρίξουν στην κάλπη το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, γιατί να επιλέξουν Ηλιάνα Στέφου? Εγώ έχω να πω ότι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας είναι ένα νέο κόμμα το οποίο έχει αξίες. Είναι από ανθρώπους που έχουν μοχθήσει τη δουλειά, δεν έχει να κάνει με πολιτικούς. Και όσον αφορά εμένα, έχω να πω ότι όλοι πρέπει να υπάρχουν μες στη Βουλή, και οι μεγαλύτεροι πρέπει να είναι και οι μικρότεροι, σε θέμα ηλικίας νέους ανθρώπους και σε πρόσωπα. Γιατί
όλα είναι απαραίτητα για να συμπληρωθεί το πάντλ. Και η άποψη ενός νέου και ο λόγος του μετράει μέσα σε μια βουλή. Και να πούμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, πως η κυρία Ελιάνα Στεύου πιθανότατα να είναι, αν όχι πιο μικρή, από τις πιο μικρές, αυτό είναι σίγουρο, υποψήφιες ηλικιακά. Μπορεί λοιπόν να είναι μικρή ηλικιακά, αλλά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σε τσαγανό, σε αποφασιστικότητα, σε αυτοπεποίθηση και στη θέληση και τη διάθεση να προσφέρει στον τόπο. Να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα να πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο, γιατί όπως είπαμε το χρειάζεται, το έχετε ανάγκη. Το έχουμε, το έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε για το βράδυ, 10 η ώρα, ξεκινά η εκπομπή Εκλογές 2012. Η Στέλλα Χασάπη φιλοξενεί στις 10 την κυρία Ζέφη Νικολάου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στις 11 παρα 10 περίπου θα είναι στο στούντιο ο κύριος Στυλιανός Λάσκος, υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και θα κλείσουν οι βραδινές συνεντεύξεις στις 11.30 με τον κύριο Βασίλη Μινακάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Ανταρσία και ο οποίος είναι κεντρικός ομιλητής και της σημερινής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ανταρσία στο χώρο έξω από το ξενοδοχείο Αχίλιο. Να πούμε ακόμα πως σήμερα το βράδυ στις 8.30 ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μιχάλης Σταμήλος, έχει την κεντρική του προεκλογική ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο. Την ίδια ώρα ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Καρδίτσας, ο κ. Φώτης Αλεξάκος, έχει την κεντρική του ομιλία, όπως είπαμε, στο ξενοδοχείο Κιέριον. Ενώ σήμερα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ο κ. Κώστας Παταβούκας, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο ξενοδοχείο Πανελλήνιων με την παρουσία εκπροσώπων αθλητικών σωματείων και φορέων. Αύριο είναι Πρωτομαγιά, όπως λέει και ο λαός, όπως λέει μάλλον και η γνωστή εκείνη ρίση, δεν είναι αργία, είναι απεργία, γιορτάζει η εργατιά. Δεν θα έχουμε εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας και να πιάσετε με όλη τη σημασία της λέξης από την καλή μεριά αύριο το Μάη.